αναστάτωση το πρωί στη σχολική κοινότητα της Επισκοπής όταν οι καθηγητές του σχολείου που βρίσκεται στα δυτικά του Δήμου Ρεθύμνου διαπίστωσαν πως κάποιος άγνωστος ή άγνωστοι δράστες είχαν ανοίξει πυρ εναντίον του γραφείου τους με αποτέλεσμα να υποστούν φθορές μόνο τα τζάμια του συγκεκριμένου γραφείου. Το περιστατικό που εκτιμάται πως έγινε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου που το σχολείο ήταν κλειστό, δεν επηρέασε στο ελάχιστο τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς οι υποψήφοι προσήλθαν κανονικά και διαγωνίστηκαν χωρίς άλλα πρόοπτα. Πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων βρήκαμε δύο τζάμια της πόρτας του γραφείου των καθηγητών, σπασμένα, όπως φαίνεται, από πυροβολισμούς από κάποιο αεροβόλο. Το ένα τζάμι είχε μια τρύπα, το άλλο τζάμι είχε καταρρεύσει εντελώς. Ο διευθυντής του σχολείου ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν ήδη τις ερευνές τους, αλλά και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου. Ενώ, όπως τόνισε στο φακό της Κρήτη TV, δεν είναι η πρώτη φορά που στο συγκεκριμένο σχολείο συμβαίνουν παρόμοια περιστατικά και βανδαλισμοί. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Έχει συμβεί τουλάχιστον άλλες δύο φορές στο παρελθόν, που και τζάμια έχουν σπάσει από πυροβολισμούς και από πέτρες και έχουν γίνει διάφορες φθορές και παραβιάσεις της πόρτας, ειδικά του γραφείου των καθηγητών του Λυκείου, και πάρα πολύ εκτεταμένες φθορές, όπως καταστροφή φωτοτυπικού αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ, καταστροφή καρεκλών από μαχαιριές ή από μπογιάδες, οι οποίοι μπογιάδες καλύψαν όλο το γραφείο. Η μόνη λύση, όπως λέει ο Στέλιος Μανταδάκης, για να μπει φρένο στις παραβατικές συμπεριφορές που παρατηρούνται στην περιοχή, είναι η τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας στο σχολικό συγκρότημα, κάτι το οποίο όμως δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Η λύση είναι μία. Μια και φύλαξη δεν υπάρχει και ούτε πρόκειται να υπάρξει. Τοποθέτηση καμερών, πράγμα το οποίο ζητάμε εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά δυστυχώς εις ότα μη ακούονται. Ο Δήμος ακούει, αλλά μεταθέτει το πρόβλημα από εβδομάδα σε εβδομάδα, από μήνα σε μήνα. Οι ζημιές συνεχίζονται. Η εκπαιδευτική κοινότητα πάντως παραμένει ανήσυχη, καθώς παρά τα περιστατικά βίας που κατά καιρού σημειώνονται, κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί για να λογοδοτήσει τις αρχές.